Καλημέρα, καλησπέρα. Ανάλογα όποτε μας βλέπετε ή μας ακούτε, είναι μια ακόμα μυρωδιά της Πυριάρας. Μιχάλη, για χαρά. Γεια χαρά σε όλους. Και έχουμε μαζί μας, είναι μεγάλη χαρά, έχουμε τον Νίκο Οκεκουόγεν, ο οποίος είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους παίχτες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και ο μοναδικός, θα τα πούμε πιο αναλυτικά και στην πορεία, ο μοναδικός Έλληνας που μπήκε στον draft που μας πέρασε πριν από κάνα δίμηνο, τρίμηνο, κάπου εκεί. Λοιπόν, Νίκο, για χαρά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να πούμε ότι ο Νίκος είναι ένα θηρίο πραγματικά της φύσης, έτσι. Δεν ξέρω τώρα πόσοι από τους φίλους που μας βλέπουν ή μας ακούνε έχουν παρακολουθήσει. Ήσουν στην Α2 με το Αγρίνιο μέχρι να σκάσει ο κορονοϊός, έτσι. Ναι. Τώρα που βρίσκεσαι? Τώρα είμαι πίσω στην Αθήνα, επειδή πάει το lockdown και έχουν σταματήσει τα πρωταθλήματα από την Α2 μέχρι τα τοπικά, δεν παίζει κανένας, μόνο η Α1, οπότε αναγκαστικά γύρισα πίσω στην Αθήνα ώστε να μπορώ να είμαι κοντά στο σπίτι μου και να προπονούμε εδώ στην Αθήνα. Σωστό. Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στο ρόστερ κανονικά, έτσι, δηλαδή γιατί φημολογείται ότι πάμε και για άνοιγμα, ας πούμε, λέμε. Είσαι κανονικά στο ρόστερ, έτσι? Ναι, ανήκω στον ναό Αγρινίου. Ωραία. Αλλά εντάξει, πολλά γίνονται. Δεν είναι τίποτα σίγουρο στο μπάσκετ. Είναι και κρίμα αυτό που έχει γίνει, ρε γαμώτο. Ο παίχτης, ο οποιοσδήποτε, ό,τι προπόνηση και να κάνει προσωπική, δεν είναι το ίδιο με την ομαδική προπόνηση. Ναι, σαφώς. Έχουμε μείνει όλοι πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω, αλλά θέλει τώρα πιο πολύ από ποτέ να έχουμε δύναμη ψυχής και αυτοσυγκράτηση, αυτοέλεγχο πιο πολύ σαν αθλητές, ώστε να μπορέσουμε να, με το που γυρίσουμε, αν γυρίσουμε, να είμαστε σε μια χύψη καλή φόρμα. Ναι. Και να μπορέσετε ίσως σε 15-20 μέρες να μπείτε σιγά σιγά πλέον σε αγωνιστικό ρυθμό κανονικό, έτσι. Θεωρώ είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, ναι. να έχεις κάνει προετοιμασία, να σταματάς και να ξαναμπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ ψυχοφθόρο. Αλλά εντάξει, εμάς είναι η δουλειά μας και πρέπει να το κάνουμε. Σωστό, σωστό. Δυστυχώς δεν είναι να πατήσει ένα κουμπί. Είστε στο 1-4, ε. Ναι. 1-4, ναι. Είχατε κερδίσει τη Δάφνη τελευταία αγωνιστική, 2 πόντους. Yes, sir, exactly. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, για πες μας, Νίκο, ας το ξεκινήσουμε το κουβάρι από τα πιο πρόσφατα σχετικά. Για πες μας για τον draft. Πήγε στο draft, δεν σε πήραν σε κάποια από τις θέσεις των δύο γύρων. Το όνομά σου έπαιξε πάρα πολύ, έγινε χαμός. Δηλαδή, σε ανακαλύψανε ξαφνικά οι πάντες, ας πούμε. Πες μας γι' αυτό. Δηλαδή, το draft, η διαδικασία, καταρχήν έχεις πάει Ναι. Εγώ είμαι ένα από τα παιδιά του φιλαθλητικού και περηφανεύομαι για το λέω αυτό. Θεωρητικά, ο αθλητικός είναι μια από τις μεγαλύτερες ή βασικά η μεγαλύτερη μπασκετομάνα που υπήρξε στο ελληνικό μπάσκετ, για εμένα. Το έχω ξαναπεί ότι είναι ο Άγιαξ του μπάσκετ, ο αντίστοιχος Άγιαξ. Και στα 16 μου, 17, αφού είχαν σπρώξει ήδη στο αντρικό, έπαιζα στη Β' Εθνική τα 10 λεπτά που έπαιζα, ήρθε αυτή η ευκαιρία να πάω να τελειώσω το Λύκειο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήγα στο Spire Institute, ένα από τα καλά high school εκεί στο Ohio. Και όταν πήγα εκεί είδα πόσο διαφορετικό είναι το μπάσκετ, η νοοτροπία, ο τρόπος που δουλεύουν. Και έβαλα ένα στόχο, εγώ γενικότερα βάζω πολλούς στόχους, έβαλα ένα στόχο, λέω ότι το 2020, ό,τι και να γίνει, είτε άμα παίζω μπάσκετ, θα βάλω για τα draft. Και αφού έκατσα κάποια χρόνια στην Αμερική, high school, prep school, και κολέγια και ιστορίες, αφού γύρισα, είπα το 20, είτε είμαι γνωστός, ας πούμε, έχω παίξει κάπου ψηλά, είτε δεν έχω παίξει, θα βάλω το όνομά μου στο draft. Δόξα τω Θεώ, είναι δύσκολο να μπεις στα ονόματα αυτά που μπήκαν. Και εγώ μπήκα τελευταία στιγμή σε αυτό το φετινό draft. Ήθελε ο Θεός να μπω. Οπότε
ήταν μια, θα πω, πολύ καλή διαδικασία για μένα. Δηλαδή, το έζησα, το χάρηκα. Ήταν ένας στόχος που είχα βάλει στα 16 μου. Και μόνο και μόνο που έλαβα μέρος και ακούστηκα λίγο και μπήκα στα ραντάρ ουσιαστικά κάποιων ομάδων, αυτό εμένα με ικανοποιεί και ξέρω ότι τώρα το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να συνεχίσω να δουλεύω, να δουλεύω πιο πολύ από ό,τι δούλευα πιο πριν, ώστε κάποια στιγμή να καταφέρω να βρεθώ εκεί που θέλω. Νίκο, πόσο αν δεν ήταν ο κορονοϊός την κατάσταση. Πες, Μιχάλη, συγγνώμη, ρώτα εσύ. Αν δεν ήταν η κατάσταση τέτοια, θα ήσουν κανονικά σε pre-draft διαδικασίες, trial, summer κτλ. Αυτό ήθελα να πω. Σωστό. Ναι. Εγώ ήμουνα στη Νέα Υόρκη και γύρισα πίσω. Όταν ανοίξανε πίσω τα borders, δηλαδή όταν υποτίθεται ότι θα ξεκινούσαν τα combine ή τα pre-draft με τις ομάδες, οι συναντήσεις των παικτών, εγώ τότε γύρναγα από την Αμερική, γιατί πιο πριν δεν ήξερα αν θα γίνει. Οπότε δεν μπορούσα να μείνω στην Αμερική, εφόσον δεν είχα σπίτι εκεί, δεν έχω την οικογένειά μου μαζί μου εκεί. Αναγκαστικά έπρεπε να γυρίσω πίσω, επειδή η όλη φάση με τον κορονοϊό, γυρνάω πίσω και μου λένε ξανά έλα. Και δεν μπορούσα να πάω. Και δεν ήταν σίγουρο. Αν ήταν σίγουρο ότι θα γίνει η όλη φάση με τον draft, θα πήγαινα, αλλά δεν ήταν σίγουρο. Οπότε θεωρώ, άμα ήταν αλλιώς οι συνθήκες, μπορεί θα ήταν τελείως αλλιώς η όλη κατάσταση, η όλη φάση. Ατυχία. Αυτό ήταν ατυχία πραγματικά. Όντως. Αλλά... Εντάξει. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην επιλεγόσουν ούτε στο δεύτερο γύρο, αλλά όσο να είναι θα έχεις μια τριβή διαφορετική. Μπορεί να υπέγραφεις ένα συμβόλαιο στην G League, ας πούμε. Δεν ξέρεις ποτέ τι είναι. Αυτό. Απλά εγώ θεωρώ ότι άμα με βλέπαν από κοντά θα άλλαζε τελείως το κριτήριο. Όταν ένα παίκτη δεν πάει τον γκρίνεις άμα δεν έχει παίξει σε μια ψηλή κατηγορία και δεν είναι τόσο γνωστός. Ενώ άμα με βλέπανε και βλέπανε τι μπορούμε να κάνουμε στο γήπεδο, θα ήταν διαφορετική αντιμετώπιση που θα είχα. Κατά τη γνώμη μου. Είχαμε κάνει ένα επεισόδιο πριν τον draft, μία ή δύο μέρες πριν που κάναμε κάτι προγνωστικά με το Θανάση κτλ. Και είχα μιλήσει για ένα παιδί που τότε δεν ήταν πολύ ακουστό το όνομά του, γενικώς δεν τον περιμένανε. Τον Τίλμαν, ο οποίος είναι στα δικά σου τα περίπου. Και ο άνθρωπος επέλεγε όντως σε καλό νούμερο και αυτή τη στιγμή παίζει στο Memphis και παίζει και καλά έτσι. Παίζει κανονικότατα στο Memphis. Ακριβώς. Είναι στο στυλ το δικό σου ο Τίλμαν. Δηλαδή, ναι, το ξέρω. Το θέμα είναι ότι αυτή όλη η κατάσταση με την πανδημία έγινε παγκόσμια καταστροφή, θέλω να πω. Κανείς δεν φταίει ουσιαστικά και όλοι είμαστε έρμεοι αυτή τη κατάσταση. Αλλά αυτή η κατάσταση πονάει περισσότερο παίχτες σαν τον Νίκο, δηλαδή international players που λένε, που δεν είναι τόσο γνωστοί από τα κολέγια. Δηλαδή δεν θα άλλαζε το draft stock του, ποιανό να πω τώρα, των πρώτων 2, 3, 5, 10 παιχτών, αυτή ήταν solidified, ήταν κλασικά εκεί που ήταν τέλος πάντων. Αλλά από εκεί... Ναι, αυτοί είτε πηγαίνανε και δεν πηγαίνανε, θα τους επιλέγανε. Ποιος ήταν, ρε παιδιά, ο Wiseman δεν ήταν που έπαιξε στο Memphis, στο Πανεπιστήμιο, 2-3 αγώνες πέρυσι. Μόνο τον άλλο. Και τον διώξανε μετά, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν είχε τραυματισμό τον, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Έφυγε. Δεν παίζω άλλο. Έφυγε. Λοιπόν, είχε θέμα με την υποτροφία του στην Αμερική. Όταν δεχτείς λεφτά, όταν είσαι στο πανεπιστήμιο, δεν επιτρέπεται να δεχτείς λεφτά. Ναι. Δέχτηκε κάποια χρήματα, ένα sponsorship από κάποιον που τον βοηθούσε, manager κτλ. Και έτσι έχασε την υποτροφία του. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί οι παίχτες, οι πρώτοι 10, ας πούμε, μετεωρίτης να πέσει στη γη, δεν θα αλλάξει κάτι. Αλλά οι υπόλοιποι παίζει πάρα πολύ το πάνω κάτω. Και ο Νίκος ήταν μέσα στην ατυχία τώρα που δεν μπορούσε να ταξιδέψει για να δείξει αυτά που μπορεί και ξέρει. Το όνειρο του G League, να σε ρωτήσω, προφανώς δεν έχει σβήσει για σένα, έτσι. Θέλω να πω, κάτι θα κοιτάξεις να κάνεις. Η G League, ναι, είναι ένας στόχος που θέλω να αγγίξω, να παίξω εκεί. Απλά αυτό δεν γινόταν επειδή φέτος θα γίνει ένα bubble, θα γίνει μια φούσκα όπως είχε γίνει πέρσι το NBA στα playoff. Οπότε οι θέσεις και οι ομάδες είναι
κοιτάνε να πάρουν παίκτες εγχώριους, όχι να φέρουν παίκτες από το εξωτερικό. Οπότε με κάποιες ομάδες που μίλησα δεν έκατσε για αυτόν τον λόγο. Αλλά ναι, το κυνηγάω όσο μπορώ και θεωρώ με τη δικιά μου προσωπική δουλειά και όσο ανεβαίνω εγώ σαν Νίκος, θα ανοίξουν οι πόρτες και εκεί, και αν δεν ανοίξουν εκεί, και η Ευρώπη καλή είναι. Έτσι, έτσι. Και οικονομικά πιο συμφέρουσα, αυτό ισχύει πάντα, αλλά το όνειρο είναι όνειρο της Αμερικής, εντάξει. Το σύγχρονο γενικότερα τώρα ποιο είναι, θέλω να πω, ας πούμε ότι ανοίγει το μπάσκετ και παίζει με το Αγρίνιο, τελειώνει τη χρονιά. Μετά από εκεί πέρα έχεις άλλο συμβόλαιο με το Αγρίνιο, μένεις ελεύθερος, τι γίνεται? Το Αγρίνιο ήταν one year deal, οπότε ήταν πιο πολύ για να μπω στα ραντάρ. Το Αγρίνιο έχει έναν εξαιρετικό προπονητή και μια εξαιρετική διοίκηση που πιστεύει σε νέα παιδιά και τα στηρίζει πάρα πολύ. Ο κότσο Γιάννης ο Διαμαντάκος είναι, θα πω πολύ πάνω σε αυτό, είναι, θα πω ειδήμων, ειδικός. Θα σε πάρει, θα σε αναλάβει, θα σου δώσει ευκαιρίες, θα σου δώσει την μπάλα. Εμένα, ας πούμε, πήγα εκεί, μου λέει, Νίκ, θέλω να δουλέψεις αυτά και θα πάρεις αυτές τις ευκαιρίες. Και έτσι είναι με όλους τους παίκτες του. Είναι σκληρός με εμάς και έτσι θεωρώ ότι πρέπει να είναι και οι προπονητές. Και θεωρώ ότι ναι, φέτος είναι το Αγρίνιο. Το Αγρίνιο είναι φέτος και ό,τι πήρα από εκεί πέρα. Δεν, του χρόνου κοιτά να πάω ή στην Α1 ή να πάω κάπου στο εξωτερικό. Okay. Από το class τώρα του draft που έγινε, ποιος παίχτης σου αρέσει? Αλλά δεν θέλω να μου πεις το Λαμέλο ή τον Edwards. Κάνε πιο χαμηλά. Πόσο παγωδό πήγαινε, ας πούμε. Ποιος σου αρέσει? Και τώρα που έχει περπατήσει λίγο η χρονιά, έτσι. Ναι, ναι. Από το class αυτό είναι ο Pritchard από τους Boston Celtics. Ναι. Α, Peyton Pritchard, ο λευκός, ο μικρούλης. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι εξαιρετικός παίκτης. Είναι ο guard, δεν θυμάμαι το όνομά του, από τους Raptors, που ήταν στο University of Cincinnati, νομίζω. Ξέρω ποιον λέει τώρα, δεν θυμάμαι το όνομα, ρε γαμώτο. Ναι. Και ποιος άλλος τώρα που να μου έχει κάνει εντύπωση? Εντάξει, το φιλαράκι μου ο Ποκουσεύσκι. Εντάξει, παρόλο που δεν παίζει πάρα πολύ, αλλά είναι δυνατός και ξέρω ότι θα γίνει τρομερός παίκτης. Ο Ατσίουα, τον Χιτ. Ναι, τρομερός. Πέσους, τρομερός. Αυτός και ο Ουντόκο Αζουμπίκε που είναι στους Utah Jazz. Αυτοί είναι παίκτες που θεωρώ ότι παρόλο που δεν κάνουν το wow αυτή τη στιγμή, θα γίνουν... Θεωρώ ότι ο ένας από τους τέσσερις από αυτούς που είπα θα έχει εξέλιξη τύπου Γιάννη Αντετοκούνμπο. Δηλαδή, που ο Γιάννης στη ρούκι του χρονιά δεν ήταν τόσο wow. Και μετά στη δεύτερη ανέβαινε, στην τρίτη ανέβαινε, στην τέταρτη ανέβαινε και έφτασε εκεί που έφτασε. Νίκο, τώρα μου ήρθε. Το Μαλακάι Φλίν λες? Ναι, ναι, ναι. Okay. Καλό γκάρντιν αυτός. Ωραίος. Καλός είναι. Για πες μου... Εντάξει, ο κόσμος ο πολύς ξέρει, φαντάζομαι θα το πούμε κι εμείς, έχεις αδερφική σχέση με τους Αντετοκούμπο, έτσι? Μετά. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να μου πεις το εξής, πόσο βοήθησαν τα παιδιά αυτά να φύγει από πάνω σας η ταμπέλα του ξένου? Γιατί ο Έλληνας ξέρει πολλές φορές να είναι και περίεργος και ρατσιστής, να μην λέμε ψέματα τώρα. Ενώ ναι, ναι, ναι. Πριν από το Γιάννη, κυρίως, και βέβαια και ο Θανάσης κλπ. Εσείς ήσασταν όλοι οι ξένοι, οι από εδώ, οι μετανάστες ή έτσι. Τώρα έχει αλλάξει, βλέπεις την κοινωνία πραγματικά μια αλλαγή? Είναι για τα μάτια μόνο έτσι? Ωραία, να σας πω την αλήθεια. Βοήθησαν πάρα πολύ σε πάρα πολλούς τομείς όσον αφορά το πώς μας αντιμετωπίζει η κοινωνία και ο κόσμος. Αλλά πάντα θα υπάρχει αυτό το ότι είσαι ξένος, το ότι... Δεν είσαι από εδώ, ότι δεν είσαι Έλληνας. Πάντα θα το ακούμε. Οι μισοί Έλληνες εν τω μεταξύ μιλάνε χειρότερα ελληνικά από εσάς, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εντάξει. Πάνω σε αυτό θεωρώ ότι έχει παίξει τεράστιο ρόλο η συμβολή του Γιάννη και της οικογένειάς του. Και θεωρώ ότι ο αθλητισμός ενώνει. Και δεν διαχωρίζει και δεν χωρίζει τα άτομα.
Οπότε πάνω σε αυτό θα πω ότι έχει βοηθήσει μεν, αλλά θεωρώ ότι έχει διχάσει λίγο τον κόσμο. Δηλαδή σε φάση ότι ο μέσος Έλληνας, θα πω, οι παππούδες, οι παλιότερες γενιές δηλαδή, θα προτιμούσαν, ας πούμε, να έπαιζαν άτομα σαν και αυτούς, ας πούμε, στην εθνική, παρά να παίζω εγώ και τα Βερντοκούμπο ή να παίζουν παιδιά σαν και εμένα. Ναι. Οπότε είναι και λίγο σε τι έχεις μεγαλώσει, τι συνθήκες έχεις μεγαλώσει. Τώρα βοηθάει και η μουσική, βοηθάνε οι τηλεοράσεις, βοηθάνε οι ηθοποιοί που βλέπουν παιδιά που μεγαλώνουν τώρα και βλέπουν παιδιά και άτομα σαν και εμάς στην τηλεόραση και συνηθίζει το μάτι και έτσι δεν σε ξυνίζει. Ενώ οι παλιότερες γενιές ακόμα θα υπάρχει αυτό το δεν είναι σαν και εμένα, οπότε είναι ξένος. Είτε τα μιλάς ελληνικά, είτε δεν τα μιλάς. Είμαι πολύ επιφυλακτικός σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει βελτίωση που λες και εσύ, αλλά εγώ επιφυλάσσομαι πάρα πολύ ακόμα. Τώρα, κοίταξε να δεις. Παλαιότερα, πριν 20-30 χρόνια, ήταν όλοι από εδώ. Το σωστό είναι όλοι από εδώ. Όταν γίνεται η μετάβαση, περνάει ο κόσμος από τη μία μεριά στην άλλη, αναγκαστικά κάποια στιγμή διχάζεσαι. Δηλαδή, έρχονται στη μέση, ας πούμε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακός ο διχασμός. Δηλαδή, διχάζεται ο κόσμος για να είναι στη μέση. Ελπίζω ότι είναι το κίνημα στον ερχομό από εδώ, εδώ. Να πάνε όλοι από εκεί, σωστό, ναι. Να πάνε όλοι από εκεί. Δηλαδή, περνώντας τα χρόνια, πεθαίνοντας οι παππούδες, αυτοί που ανέφερες, νομίζω ότι τα πράγματα θα καλυτερέψουν. Αλλά θέλουμε ακόμα 20 χρονάκια. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, αλλά επειδή δεν θέλω να είμαι τελείως απόλυτος, επειδή εμένα έχουν έρθει και με έχουν πιάσει παππούδες και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι και μου έχουν πει παιχταρά μου, αγόρι μου, Αντιτοκούμπο με φωνάζουν, δηλαδή υπάρχει αυτή θα πω ότι υπάρχει και ένα μικρό 20%-30% το οποίο μας υποστηρίζει και θέλει να πετύχουμε. Γιατί πάντα υπάρχουν καλοί άνθρωποι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Την τελική παιδιά. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, εσύ είσαι παίκτης. Σε βλέπουν στο γήπεδο. Τι γίνεται στους φίλους σου. Αυτό είναι. Συμφωνώ. Ισχύει. Τώρα στο Αγρίνιο κιόλας, παράδειγμα, που ο κόσμος έρχεται γήπεδο, παράδειγμα, τώρα αν έρχεται, λέμε, ναι. Σε βλέπει, σε χαίρεται, σε αγαπάει, αλλά τι γίνεται με τα αδέρφια σου, με τους φίλους σου, με τους γνωστούς σου, τι είναι το θέμα. Σαφώς. Έχεις ένα point σε αυτό, ναι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι. Και στην τελική, ο Έλληνας πρέπει να αγκαλιάσει περισσότερο τον άνθρωπο που έρχεται και κάνει τη δουλειά, γεννάει παιδιά κλπ. Γιατί και ο Έλληνας είναι άνθρωπος ο οποίος έχει μεταναστεύσει, είναι πρόσφυγας, μικρασιατική καταστροφή, στην Αμερική από παλιά, Βέλγιο, Νότια Αφρική, Βραζιλία. Δεν υπάρχει σαφώς μέρος. Εγώ, ας πούμε, ζω στο εξωτερικό. Έτσι. Το έχουμε ξαναπεί. Είναι πραγματικά κρίμα παιδιά τα οποία, όπως πολύ σωστά λέει ο Μιχάλης, δεν έχουν τα σωματικά προσόντα του Γιάννη, του Θανάση ή του Νίκου, ας πούμε, να είναι πιο κάτω και οι άλλοι επειδή είναι παίχτες να τους αγαπάνε. Τέλος πάντων, αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές. Δυστυχώς πρέπει να αλλάξουν πολλά για να γίνουμε πιο σωστοί σαν κοινωνία. Τέλος πάντων. Ναι, είναι θέμα νοοτροπίας και έτσι. Η νοοτροπία θεωρώ ότι πέρα από το σπίτι την παίρνεις και από το σχολείο και όταν στο σχολείο υπάρχει ένας διαχωρισμός, δηλαδή εσύ είσαι καλύτερος και εσύ είσαι χειρότερος, μετά περνάει και στην κοινωνία. Ότι εσύ επειδή είσαι έτσι και εγώ είμαι έτσι, είσαι καλύτερος από μένα. Ναι. Ενώ δεν ισχύει. Δυστυχώς πολλά παιδιά είναι μαθημένα έτσι από το σπίτι και από το σχολείο, όπως λες. Ναι, ναι. Συμφωνώ. Λοιπόν, για πες μας λίγο και για το NBA. Ξέρω ότι το αγαπάς, το παρακολουθείς, είναι και ο φίλος σου, ο προσωπικός, ο Γιάννης και ο Θανάσης και ο Κώστας. Έχεις, ανεξάρτητα από τα τρία παιδιά, έχεις κάποια ομάδα που να την αγαπάς περισσότερο, έτσι σαν από πιτσιρικάς? Ναι, είναι οι Cleveland Cavaliers. Λόγω LeBron. Λόγω του Ohio, ναι. Πού είναι στο Ohio. Όχι μόνο, αυτό ήταν τελείως συμπτωματικό και ήταν ονειρικό το οποίο ότι πήρα υποτροφία σε high school που ήταν στο Cleveland. Τη χρονιά που ήταν ο Λεμπρόν και ο Καερί και πήραν και πρωτάθλημα. Εντάξει, ήταν. Το 16, ναι, σωστό. Ναι, τρομερό, ήταν τρομερό. Αλλά
Ναι, από μικρός ήταν η πρώτη μου, ο LeBron James ήταν η πρώτη μπασκετική, όχι βασικά ψέματα, ο Dirk Nowitzki ήταν η πρώτη μπασκετική φανέλα που είχα και ο LeBron James ήταν η δεύτερη μπασκετική φανέλα που είχα. Και από τότε μου άρεσαν οι Cavs, μου άρεσαν πάρα πολύ, γιατί ο LeBron τότε ήταν και νέος και ασταμάτητος, οπότε τον παρακολουθούσα πάρα πολύ. Και έτσι δέθηκα πιο πολύ με την ομάδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το τι συμβολίζουν οι Cleveland Cavaliers, που είναι ένας καβαλίρι, είναι ένας σαν υπότης, έτσι. Και όλο αυτό με ένα, δείχνω και ένα nickname που με λένε Dark Knight, και καλά σκοτεινός υπότης. Οπότε τα έχω συνδυάσει έτσι πάρα πολύ, ότι από πολύ πιτσιρικάς μου άρεσε πολύ ο LeBron, μου άρεσαν οι Cavs και έτσι έμεινε σαν η αγαπημένη μου ομάδα στο NBA. Dark Knight επειδή σου άρεσε η ταινία. Dark Knight επειδή ο αγαπημένος μου σούπερ ήρωας είναι ο Batman. Batman, οκ, okay, ωραία. Είναι και καλή ταινία, του Νόλαν, είναι φοβερή ταινία, όπως ναι. Είναι φοβερή ταινία. Τρομερή ταινία, τρομερή. Η ομάδα τότε που λες, μου άρεσε πάρα πολύ. Ο αγαπημένος μου παίχτης, πλην του LeBron, ήταν ο Αντετοκούμπο, συγγνώμη, ο Ντελαβεντόβα. Δηλαδή, θυμάμαι τις άμυνες που έπαιζε πάνω στον Κάρι, ας πούμε, ήταν απίστευτος ο τύπος. Τέρμα, φίλε. Τρομερός. Τρομερός. Και να θυμίσουμε ότι ο Ντελαβεντόβα ήταν και ο undrafted παίχτης. Καλά, undrafted γενικά είναι πολύ παίχτες. Ας πούμε, ο Van Fleet, πού το διαβάζαμε και το είχαμε πει. Ο Van Fleet είναι πιο ακριβώς undrafted όλων των εποχών, έτσι, πλέον. Ναι. Μιας που είπα Κάρι, και ο Σεφ Κάρι είναι undrafted, ας πούμε, ο αδερφός του. Ναι. Νίκο, πώς τη βλέπεις τώρα, αφού πιάσαμε τους Cleveland. Καλά πάει, Sexton, Garland. Ο Ντράμοντ, κάτι WW 40-40 κάθε μέρα, ξέρω εγώ. Ναι, πάει σε καλό δρόμο. Είναι σε καλό δρόμο. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν playoff run, αλλά μπορεί και να κάνουν την έκπληξη, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, είναι σε καλό δρόμο. Είναι νεανική ομάδα με πολύ ταλέντο. Έχουν μαζέψει συσσαγωγικά όλα τα σκουπίδια από δεξιά και αριστερά. Δηλαδή τα παιχτάκια που δεν παίζαν τόσο πολύ άλλες ομάδες. Ήρθαν τώρα στο Cleveland και παίρνουν πρωτοκλασσά τους ρόλους και η ομάδα κάνει τρομερές στροφές. Δηλαδή έχει πάρει μπρος για τα καλά. Είναι πρέπει καλύτερο να κάνουμε καλό trade τον Kevin Love, να πάρει κάτι καλό πίσω. Αν το καταφέρει. Kevin Love δεν νομίζω να φύγει από εκεί. Είναι ο αρχηγός της ομάδας. Πού πάει. Νομίζω είναι ήδη στο αεροπλάνο. Έτσι λέω. Ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ άμα φύγει ο Kevin Love πάει να συναντήσει τον κολλητό του, τον LeBron. Πες με πολύ αυτά. Αυτός που ακούγεται, παιδιά, δεν ξέρω βέβαια δεν ξέρω τι θα δώσουν για να γίνει αυτό. Κάπου διάβασα ότι ο Drummond, επειδή είναι και σε χρονιά συμβολαίου, αυτός είναι να φύγει. Για, ναι. Να πάει σε μια... για μένα αυτός πρέπει να φύγει. Ναι, για να πάει αυτός πρέπει να φύγει. Έχεις και τον Jared Allen τώρα, οπότε δεν χρειάζεται τόσο πολύ ο Drummond, σωστά. Ναι, έχει τον Thon Maker. Έχεις πολλούς ψηλούς. Εσύ, Νίκο, ο Thon Maker, επειδή σίγουρα τώρα έχετε συζητήσει με τον Γιάννη, είχε τόσο μεγάλο hype όταν μπήκε στο NBA. Τι έγινε με αυτό το παίχτη? Προσωπικά τον πίστευα πάρα πολύ όταν είχε πρώτο ξεκινήσει, ρε γαμώτα. Εγώ θεωρώ ότι ο Thon Maker, υψηλή, σαν παίχτες, πέρα από το Γιάννη. Ο Γιάννης είναι το εξωπραγματικό, γιατί όλοι άμα συγκρίνουμε με το Γιάννη, είναι σαν να συγκρίνεις αξιογήινο. Ναι. Αλλά ο Thon Maker είναι, μην ξεχνάμε, είναι, πόσο χρόνο, 94, είναι 25, όχι 94, 95, είναι 25 χρονών. Ναι. Το μπάσκετ δεν τελειώνει στα 30, το μπάσκετ τελειώνει μέχρι που σταματάει το σώμα να παράγει, να είναι μάχημο. Οπότε θεωρώ ότι ο Thon Maker απλά επειδή ήταν στους Bucks μαζί με τον εξωγήινο Γιάννη και τους συγκρίνανε λόγω σωματοδομής και λόγω των ταλέντων και έχει γίνει ένα marketing γύρω από αυτούς τους δύο παίκτες που θα γίνουν και καλά το νέο δυναμικό duo του NBA. Οπότε γι' αυτό και το hype του Thon Maker σταμάτησε να υπάρχει με το που έφυγε από τους Bucks και πήγε στους Pistons. Γιατί μετά ο αδερφός ήταν στο κλάσ του δικό σου τώρα. Ο Μακούρ. Ο Μακούρ, ναι. Θεωρητικά έπρεπε να μπει φέτος, αλλά επειδή ήξερε ότι... Ναι, ήξερε ότι δεν τον συμφέρει, λέει, θα μπει του χρόνου. Ναι.
Τον έχω παρακολουθήσει και αυτόν λίγο. Είναι πιο γερός, πιο δυνατός αυτό. Καλώς ναι. Αυτός είναι πολύ πιο καλύτερος από τον Θορμέγκερ. Ναι. Για εμένα. Ακούγονται καλά λόγια. Το κορμί του είναι πιο έτοιμο. Ναι, αυτό. Τώρα τα ραντούχος κατά πόσο είναι πιο πολύ. Ενώ σε φάση ότι όταν ο αδερφός είναι στο NBA και μπορείς να προπονήσεις, ας πούμε, με NBA trainers και να γυμνάζεις με τους προπονητές του NBA, είναι αλλιώς. Καταλάβατε. Οπότε ο Θόν τον έχει βοηθήσει να κάνει το επόμενο βήμα. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Θόν, δεν θα γινόταν όλο αυτό. Ναι. Τους Bucks πώς τους βλέπεις? Με το χέρι στην καρδιά, πέρα από φιλίες και λοιπά. Εντάξει, το μεγάλο βήμα μέχρι τον τελικό τουλάχιστον δεν το έχουν κάνει ακόμα. Ναι, εγώ θεωρώ ότι η Bucks είναι μια ομάδα η οποία είναι τόσο περιπλοκή που κανένας δεν μπορεί να πει απόλυτα τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα, ποιο είναι το ταβάνι της. Δηλαδή σε φάση ότι παρόλο που έχουν αποτύχει να φτάσουν εκεί που θέλουν να φτάσουν, θεωρώ ότι δεν είναι ομάδα που την ξεγράφεις. Πολλοί στην Αμερική την ξεγράφουν ήδη, επειδή δεν πήραν παίκτες, δεν πήραν τον Μπογκδάνοβιτς, δεν έκλεισε αυτό το deal και θεωρούν ότι ο Γιάννης είναι μόνος του και ότι ο Γιάννης σταματιέται. Εγώ για μένα ο Γιάννης δεν σταματιέται. Για μένα. Απλά εντάξει, έχει τύχει, ας πούμε, εκεί που καίει η μπάλα να τους πάρει όλους από κάτω. Δηλαδή σε φάση ότι δεν είχαν και την εμπειρία κάποιοι παίκτες από play-off στο bubble, ας πούμε, και ήταν λίγο να το βρούνε λίγο. Εγώ θεωρώ αυτό, πρέπει να το βρούνε για να φτάσουν στο τελικό. Κατά τα άλλα, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Δηλαδή, θεωρώ ότι για εμένα έπρεπε να πάρουν 2-3 ακόμα καλούς παίκτες φέτος που, ας πούμε, άμα είχαν πάρει τον Bogdanovic μαζί με τον Holiday, θα ήταν το ιδανικό, γιατί θα έχεις, ας πούμε, Middleton, Bogdanovic και Holiday να ανοίγουν το παρκέ. Να βοηθήσουν λίγο το Γιάννη να μην κλείνουν όλοι πάνω του. Αλλά εντάξει, φέτος ο Γιάννης προσπαθεί πιο πολύ με το shoot, με το τρίποντο. Και νομίζω στα playoff, άμα συνεχίσει με την ίδια αυτοπεποίθηση, θα είναι φόβητρο και απ' έξω. Θέλω να πιστεύω. Γενικά, να πούμε, επειδή είμαστε ανθρωποφάγοι γενικά όλοι, να μην ξεχνάμε ότι ο LeBron, όταν ήταν 26, και αυτός τίποτα δεν είχε κάνει. Ο Τζόρνταν επίσης. Ο Γιάννης είναι 94, δεν είναι ο Γιάννης. Είναι 26 στα 27 ναι. Τώρα. Πέρυσι, στη Κούσκα πέρυσι, που απέτυχαν. Να τα λέμε και όλα. Δεν παίζουν μόνοι τους. Πέσαν πάνω στο Μαϊάμι, που ήταν απίστευτοι. Εγώ περίμενα κιόλας να το πάρει το πρωτάθλημα το Μαϊάμι πέρυσι. Με τη φόρμα που είχε και με το δέσιμο και με τη συνοχή. Είναι απίστευτη ομάδα, έτσι. Πέσανε σε ένα πολύ. Για μένα, στο περσινό match, αν και λένε το NBA ότι δεν είναι παιχνίδι προπονητών, το περσινό match, η σειρά αυτή, η Miami Heat Bucks, εγώ θεωρώ το πήραν οι προπονητές, δεν το πήραν οι παίκτες. Γιατί για εμένα και οι δύο ομάδες είχαν σε καλή κατάσταση τους παίκτες τους και απλά το διαχειρίστηκε πολύ καλύτερα ο Έρικ ο Σποέστρα από τον Χόζο. Πολύ σωστό, ναι. Ναι. Ο Μπαντ βραχικύκλωσε, ό,τι και να λέμε. Ακριβώς. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, έβγαζε το Γιάννη για να ξεκουραστεί ο Γιάννης, που τον έβαζε και λίγο να παίζει, και έβαζε τον Patrick Williams. Ο Patrick Williams φέτος δεν παίζει μπάσκετ καν. Είναι στη σύνταξη. Έκανε retire. Ωραία. Πώς βάζεις ένα παίκτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν παίζει, να μαρκάρει, ας πούμε, τον Αντιμπάγιο, που είναι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους ψηλούς. Ο οποίος, παιδιά, Marvin Williams, κακά τα ψέματα, πάντα μια ζωή μάρκαρε με τα μάτια, έτσι. Ήταν πάντα καλός σουτέρ, πολύ ψηλά στον draft. Μιχάλη, θυμάσαι, ήταν 2-3 στον draft, ήταν ο Marvin Williams. 3 ή 4 Marvin Williams. Μπορεί να ήταν και 2 Marvin Williams. Αλλά όπως και να το κάνουμε. Και νομίζω ότι ο Γιάννης έκανε κουβέντα με το front office. Θέλω να παίζω πιο πολλά λεπτά. Εντάξει, το playoff θεωρώ ότι
στο playoff δεν έχει νόημα να τον ξεκουράζεις. Άμα θα τον ξεκουράσεις, ξεκούρασε τον μέσα στη σεζόν. Ας πούμε εκεί, ας πούμε, ωραία, πήρε τα MVP ο Γιάννης, σαφώς είχε μια κουραστική σεζόν, αλλά όταν είναι το παιχνίδι στο νήμα και σου λέει ο παίκτης θέλει να παίξει, εγώ θεωρώ πρέπει να τον βάζεις να παίζει. Ναι. Τώρα όμως δεν ξέρω, επειδή ο Γιάννης είναι τα πάντα για το Milwaukee και επειδή μάλλον δεν θέλανε, ας πούμε, να χτυπήσει και μετά να υπογράψει κάπου αλλού, δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν. Το διαχειρίστηκαν έτσι, αλλά κατά τη γνώμη μου έφταιγε πολύ ο προπονητής. Δεν ξέρω, εγώ μακάρι για τον Γιάννη να πω μια κουβέντα. Είμαι πολύ υπέρ του, γιατί εντάξει, τα χρήματα τα έβρισκε οπουδήποτε, έτσι. Να πάει στο Μαϊάμι ή στο LA και εγώ δεν ξέρω πού. Για μένα καλά έκανε και έμεινε. Και μακάρι στην τελική ήταν μεγάλο παράσημο γι' αυτό να μην πάρει και τίποτα και να μείνει όλη τη ζωή στο Milwaukee, να είναι παίχτη σημαία, όπως είναι και ο Lillard, ας πούμε, στο Portland από εκεί, που λέει δεν πάω κοντά. Είμαι υπέρ. Αυτό το πράγμα μου έχει λείψει πάρα πολύ. Όπως έκανε και ο Νοβίτσκι, που είπες πριν, στον Dallas, την ομάδα μου, γιατί εγώ είμαι Dallas. Δικό μου είσαι. Αυτή η ομάδα. Έχουν λείψει δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό που κάνει ο Leonard, αυτό που πολλές φορές δεν είναι και επιλογή των παιχτών. Γίνονται trade από τα front offices. Αλλά... Ναι, αλλά επιμένουν όμως. Ο Λέοναρντ είχε πει ότι εγώ δεν έρχομαι αν δεν μου πάρει τον Πολ Τζόρτζ, ας πούμε. Παράδειγμα. Είναι πολλά τέτοια. Αλλά ο Γιάννης είναι μάγκας. Έτσι, ναι. Και ο Λίλαρντ, αυτοί οι δύο. Μπράβο. Ο Γιάννης είναι μάγκας που είχε πει, νομίζω, ότι γιατί να πάρω εγώ τηλέφωνο να έρθει κάποιος, ας πούμε. Ναι, άμα θέλει, θα έρθει. Αυτό. Και ο Λίλαρντ, γιατί να πάρω τηλέφωνο να έρθει κάποιος. Άμα είναι να έρθει κάποιος, θα έρθει. Να κινήσω τα νήματα από πίσω που λέει για να έρθει μεγάλος παίκτης. Και μαγιά τους, καλά κάνουν. Λοιπόν, ένα πενταλεπτάκι ακόμα. Έχεις κάποια ομάδα που έχεις ξεχωρίσει, ανεξάρτητα από αγάπη ή όχι, η οποία σου αρέσει φέτος, εκτός των συνηθισμένων τώρα, Φιλαδέλφια, Λος Άντζελες, Λέικερς κλπ. Κάποια ομάδα που τη βλέπεις έτσι να κάνει ένα βήμα παραπάνω με τους παίκτες. Chicago Bulls. Του Kobe White, έχει ανέβει πολύ αυτό. Αυτός και ο Ζακ Λαβίν, το νέο παίκτη. Για μένα, ο Ζακ Λαβίν από πέρσι έπρεπε να ήταν All-Star. Από πέρσι, όχι φέτος. Κάνει τρομερά νούμερα, κουβαλάει πολύ την ομάδα του. Και θεωρώ ότι άμα ο Ζακ Λαβίν, ας πούμε, είχε πάει σε ένα situation σαν τους Bucks ή σε μια άλλη ομάδα, αυτή τη στιγμή θα μιλάγαμε για έναν All-Star. Ναι, το γένε οι ομάδες που βρίσκεται ο Λαβίν. Είναι πάντα σε κακές ομάδες ο Λαβίν. Αυτό είναι το κακό του. Αυτό. Και αποδεικνύει ότι δεν είναι μόνο κάρφωμα. Γιατί θεωρητικά όταν μπήκε στη Λίγκα, επειδή πήρε τα καρφώματα δύο φορές, τον είχαν στο μυαλό ότι μόνο καρφώνει. Αλλά ο τύπος πετάει τα τρίποτα από τα 8 μέτρα, λες και είναι παιχνιδάκι. Έχει φτιάξει το σουτ πάρα πολύ. Ισχύει, ναι. Και κάποια ομάδα που περίμενες παραπάνω, αλλά δεν. Τύπου Washington παραπάνω. Wizards, ας πούμε. Ναι, οι Wizards είναι μια από τις ομάδες. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πού βρίσκονται οι Celtics. Αλλά πάνε. Δεν θυμάμαι. Ψιλοκαλά είναι. Οι Wizards περίμεναν να πάνε πολύ καλύτερα που πήραν αυτό το trade με τον Westbrook. Γιατί για μένα θεωρητικά θεωρώ ότι το κέρδισαν το trade αυτό. Παρόλο που λένε όλοι ότι ο Wall είναι καλύτερος και τέτοια. Για μένα ο Westbrook απλά είναι ο μισητός, είναι ο κακός, είναι ο villain το NBA. Οπότε πάντα θα τρώει κράξιμο όπου και να πάει. Αλλά θεωρώ ότι η Wizard είναι μια από τις ομάδες που δεν πάνε καλά, κατά τη γνώμη μου. Και από τη West θα πω ότι είναι η... Και εμείς δεν πάμε καλά. Μην νομίζεις, καλά πάμε. Ναι, και η Mavericks. Και η Mavericks. Εντάξει, η Mavericks, ρε φίλε, να σου πω γιατί. Έλειπε ο Porzingis. Για αρκετό διάστημα και έχουν επενδύσει πάρα πολύ στον Λούκα και δεν έχουν πάρει παίκτες να τον βοηθήσουν. Μπράβο, πες το. Άλλος χαίρεται ότι θα πάει στον τελικό. Πώς θα πάει στον τελικό, ρε μεγάλη Μιχάλη. Πώς θα πάει στον τελικό. Δηλαδή, ο Πορζίγκης είναι καλός, αλλά ο Πορζίγκης αυτή τη στιγμή δεν έχει πόδια. Και... Ναι, εντάξει, ποτέ δεν είχε, αλλά αυτό που έκανε στους Νίκς δεν μπορεί να το κάνει τώρα. Τον έχουν μάθει. Όταν σε μάθουνε, σε παίζουν αντίστοιχα. Οπότε αυτά που έκανε και ήταν τα wow, ήταν επειδή τον ήξερε κανείς. Λέει, ποιος είναι αυτός. Ναι. Τώρα όμως τον ξέρουν ότι τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει. Οπότε... Θυμάμαι τι κράξιμο είχαν φάει οι Νίκς όταν τον κάνανε draft τότε. Ναι. Τον βρίζανε.
Τέλος πάντων, αυτό που θα πω πάνω σε αυτό ήταν ότι οι Mavericks δεν έχουν φτιάξει ένα σύνολο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον Doncic να φτάσει τελικό. Ο Porzingis είναι καλός παίκτης, μπορεί να τον υποστηρίξει, αλλά μέχρι ενός σημείου. Ναι. Πολύ καλό. Πολύ σωστό. Ο Σεφ Κάρι μου λείπει εμένα, γιατί ο Ρίτσαρτσον που πήρα μένει σαν τον Χάρντα που ήδη ακοψιά, μου λείπει ο Κάρι. Για την ομαδάρα, ομαδάρα που λέγεται Οκλαχώμα κουβέντα, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Έτσι. Καλή, καλή. Ποκουσεύσκι. Λοιπόν. Εκεί να επενδύσει το KC, να ξέρεις. Προσπαράς. Εγώ την αγαπάω την ομάδα από το Seattle. Ίσως έχεις ακούσει και παλιότερες εκπομπές ότι είμαι αρρωστάκι με Seattle και Οκλαχώμα πλέον. Και μου κάνει πολύ καλή εντύπωση όλο αυτό που χτίζεται, τέλος πάντων. Έτσι. Και ο Μπάζλ είναι πολύ καλός. Το Μπάζλ είναι καλός. Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, έχεις κάποια ερώτηση ακόμα? Τίποτα, εντάξει. Νίκο, χαρήκαμε πάρα πολύ. Έπαιξε πολύ το όνομά σου, ξαναλέω. Εμείς θέλαμε να κουβεντιάσουμε μαζί, να σε γνωρίσουμε και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Και θα παίξεις ξανά, γιατί το παιδί έχει work ethic, έχει και το σώμα, που χωρίς σώμα, όπως και να το κάνουμε μπασκετικό, δεν μπορείς να πας πουθενά, αλλά αυτός έχει και τη δουλειά και το σώμα. Οπότε θα τον δούμε και θα μας απασχολήσει σίγουρα και θα λέμε σε μερικά χρόνια κάναμε συνέντευξη με τον Νίκο τότε. Όταν θα πας στο NBA θα μας ξανάρθεις. Έγινε. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη, και εσένα σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, φίλοι και φίλες. Είμαστε στη συνέχεια με άλλες εκπομπές. Γεια χαρά, Νίκο. Γεια σου.